Αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Παλαιστίνη, στη λωρίδα τη Γάζα, διαπράτεται ένα ακόμα υπεριαλιστικό έγκλημα. Μια βάρβαρη σφαγή. Ακούτε τα podcast του Στο σύνταγμα συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κόσμου. Με πορεία έφτασαν και αυτοί ε, γύρω στις 8 η ώρα, 7.30 άρχισαν να φτάνουν στο, στην Ισραηλή Πρεσβεία. Υπήρξε μια ένταση ή έγινε χρήση Σφαγή που κορυφώθηκε με την επίθεση στο νοσοκομείο με πάνω από 500 νεκρού. Και εξοργιζόμαστε γιατί η κυβέρνηση και όσοι επικαλούνται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όσοι καταδικάζουν τον αγώνα των Παλαιστινίων, ουσιαστικά καλύπτουν αυτέ ακριβώ τι τηριοδίε. Χθε ήμασταν εκεί. Στη μεγάλη συγκέντρωση των συνδικάτων τη Αττική, φοιτητικών συλλόγων και άλλων φορέων του λαϊκού κινήματο. Ήμασταν εκεί για να βγει τώρα η Ελλάδα από αυτό το σφαγείο. Ήμασταν εκεί για ένα έγκλημα δεκαετιών που συνεχίζεται. Είναι το κράτο του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου, που τώρα έγινε κυβέρνηση Εθνική Ενότητα, που χτυπά με τη στρατιωτική του μηχανή το λαό τη Παλαιστίνη, του αμάχου, τα παιδιά και οι νεκροί χιλιάδε. Το έγκλημα συνεχίζεται και συνεχίζεται κόβοντα το νερό, τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικά εφόδια και ηλεκτρικό ρεύμα. Δίπλα σε αυτή την αθλειότητα των βομβαρδισμών και του αποκλεισμού, ένα εξίσου άθλιο προπαγανδιστικό μηχανισμό, που βομβαρδίζει όλη την ανθρωπότητα με ειδήσει, βαθιστόχαστες αναλύσει και εκτιμήσει, πασπαλισμένε με πολλά fake news. Ένα μηχανισμό προπαγάνδα φτιαγμένη στι ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα επιτελεία των κυβερνήσεων και αστικών οργανισμών του δίθεν πολιτισμένου δυτικού κόσμου. Ένα μηχανισμό που ακόμα και τα κρατικά κανάλια, όπω η δική μα η ΕΡΤ, μεταφέρει αμάσιτη την Ισραηλινή προπαγάνδα στι οθόνε μα και αθωώνει τη βαρβαρότητα του Ισραηλινού κράτου. Η λέξη «ΕΣΧΟΣ» δεν αρκεί για να περιγράψει τι ζωντανέ συνδέσει. Με ανταποκριτέ και σχολιαστέ να φορούν τα πιο αστραφτερά του χαμόγελα, Μεταδίδοντα εικόνε από του Ισραηλινού στρατιώτε να βρίσκονται σε θέσει αναμονή για τη χερσαία σφαγή των Παλαιστινίων. Λέει ο ένα, Τώρα χορεύουν, τώρα τρώνε και το ηθικό του είναι ακμιότατο. Και λέει ο άλλο, Είναι πανέτοιμοι, οι γυναίκε στην πρώτη γραμμή με το χαμόγελο στα χείλη. Αιδία. Στα ίδια αυτά ρεπορτάζ εμφανίζουν βίντεο και διάφορε πληροφορίε για αποκεφαλισμένα μωρά, για φυλακισμένα παιδιά, γι'α, γι'α, που εντελώ τυχαία όλα προέρχονται από τον Ισραηλινό στρατό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όποιο έχει φωτογραφική μνήμη θα θυμάται την ίδια ακριβώ κοινοθεσία με τα βίντεο που έπαιζαν στι οθόνε μα από τι πρώτε μέρε του πολέμου στην Ουκρανία. Σε καμιά βέβαια από αυτέ τι περιπτώσει δεν υπάρχει ένα πιστήριο επαλήθευση, ούτε μπαίνουν καν στον κόπο οι ίδιοι δημοσιογράφοι να αναζητήσουν την εγκυρότητά του. Για να καταλάβουμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη και πόσο ψεύτικη είναι αυτή η προπαγάνδα, πόσο ψεύτικο είναι το επιχείρημα ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα χρειάζεται να το σκάψουμε λίγο βαθύτερα στην ιστορία. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι η κατοχή επιβλήθηκε από το 1947-1948 όταν διαιρέθηκε η Παλαιστινιακή γη και ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η κατάσταση ισχύει μέχρι σήμερα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι εκδιώχθηκαν από τα εδάφη τους. Το Ισραήλ πήρε τον έλεγχο 774 Παλαιστινιακών πόλεων και χωριών, εκ των οποίων 531 καταστράφηκαν ολοσχερό, κανονική κατοχή δηλαδή. Για αυτή τη δολοφονική κατοχή μιλάει τόσα χρόνια το Κουκουέ και οι εκατοντάδε φορεί του κινήματο. Την αντίσταση σε αυτή την κατοχή στηρίζει κάθε προοδευτικό άνθρωπο που δεν μπορεί να γυρίζει το κεφάλι στη σφαγή. Δεν μπορεί να γυρίζει το κεφάλι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού που τόσε δεκαετίε δεν βρήκαν κουβέντα να πούν οι διάφοροι δημοσιογράφοι και αναλυτέ τη Ισραηλινή προπαγάνδα στη χώρα μα. Περισσότεροι από 100.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από τι Ισραηλινέ στρατιωτικέ και παραστρατιωτικέ δυνάμει. Πάνω από 6 εκατομμύρια Παλαιστίνοι έχουν γίνει πρόσφυγε, και ο ξεριζωμό του συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μόνο το 2023, από τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο, οι περισσότεροι, το 22%, είναι Παλαιστίνοι. Αυτόν τον λαό που τον σφάζουν κάθε μέρα, τον ονομάζουν τρομοκράτη. Αυτούς που έχασαν τα πάντα, τους ονομάζουν αδίστακτους δολοφόνους, όταν αποφασίζουν να αντιστάθουν. <Το> Στις ειδήσει των μέσων μαζικής ενημέρωσης του δημοκρατικού και πολιτισμένου δυτικού κόσμου, δεν χωρά πουθενά η είδηση ότι στις Ισραηλινές φυλακές υπάρχουν πάνω από 5.000 πολιτικοί κρατούμενοι. Ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και χρόνια πάσχοντες. Ότι υπάρχουν 1.200 διοικητικοί κρατούμενοι. Έτσι ονομάζει το Ισραήλ όσους είναι φυλακισμένοι χωρίς δίκη. Δεν λένε πουθενά ότι μόνο φέτος οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έχουν συλλάβει περισσότερους από 5.000 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες. Είναι και τα παιδιά τρομοκράτε στι ειδήσει του δεν χωράει ότι κάθε χρόνο τα εδάφη τη Παλαιστίνη λιγοστεύουν. Ότι η δυτική όχθη, που στο 60% ελέγχεται από τι κατοχικέ δυνάμει, περικυκλώθηκε από το τείχο τη ντροπή και κάθε πόλη, γειτονιά και χωριό ελέγχεται από ζώνε ασφαλεία και εκατοντάδε φυλάκια. Όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτε με παρατεταμένα όπλα ελέγχουν, συλλαμβάνουν, δέρνουν και σκοτώνουν. Στα πρωτοσέλιδά του δεν χώρεσαν πω εκεί σκότωσαν δεκάδε παιδάκια που αντιτάχθηκαν με τι φεντόνε Απέναντι στου πάνω πλου κατακτητέ. Και κρύβουν επιμελώ ότι στα παλαισθηνιακά εδάφη χτίστηκαν και χτίζονται επικισμοί που είναι εργαλεία τη κατοχή και τη καταπίεση του λαού. Ότι το 40% τη δυτική όχθη βρίσκεται στα χέρια αυτών των επίκων που έχουν πολλαπλασιαστεί 7 φορέ από το 1993 μέχρι σήμερα και από 115.000 έφτασαν τι 750.000. Κρύβουν ότι η λωρίδα τη Γάζα είναι αποκλεισμένη από το 2007 και ο λαός υποφέρει. Από το 2008 μέχρι πέρυσι η Γάζα έχει δεχτεί για 93 ημέρες θανατηφόρους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς με 4.240 νεκρούς και 22.902 τραυματίες και αυτό προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Εδώ λοιπόν μιλάμε για κατοχή. Άγρια, βάρβαρη, εγκληματική. Μη μας λένε λοιπόν τα παπαγαλάκια ότι το Ισραηλινό κράτος έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και στη χρησιμοποίηση κάθε βάρβαρου μέσου για τη διατήρηση αυτής ακριβώς της κατοχής. Όπως μας έλεγαν για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας, την οποία στηρίζουν στον πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Γιατί αλήθεια δεν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα ο Παλαιστινιακός λαός που στενάζει από το κατοχικό κράτος, ματώνει και φυλακίζεται. <ΣΣ1> Αυτός ο πόλεμος λοιπόν δεν ξεκίνησε τώρα. Και όσο η κατοχή παραμένει, θα μπλέκεται όλο και περισσότερο με τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς και τα αμερικανο-ισραηλινά σχέδια που εξελίσσονται στην περιοχή. Όλα αυτά τα σχέδια που τελικά τα πληρώνουν οι Παλαιστίνοι, αλλά και ο Ισραηλινός λαός που γίνεται και ο ίδιος θύμα της επιθετικότητας του κατοχικού κράτους, όπως επιβεβαίωσαν και οι πρόσφατες εξελίξεις. Και όσο η κατοχή παραμένει, θα συνεχίζεται η αντίσταση των Παλαιστινίων. Αντίσταση συνεχόμενη και πολύμορφη με στιγμέ που εμεί λίγο παλιότεροι θυμόμαστε. Στιγμές όπου η καθημερινή αντίσταση στον κατακτητή κλιμακώθηκε και μετατράπηκε σε ξεσηκωμό. Στην πρώτη εντιφάντα το 1987 και στη δεύτερη Ιντιφάντα το 2000, που δίρκησε πέντε χρόνια. Τότε που και πάλι διαδηλώναμε στι πόλει όλη τη Ελλάδα για να παίρνουν οι Παλαιστίνοι κουράγιο και καταγγέλαμε τι ελληνικέ κυβερνήσει που στήριζαν τι κατοχικέ δυνάμει. Για όλα αυτά, το ΚΟΚΟΕ στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού που αντιστέκεται και παλεύει για να τελειώσει η Ισραηλινή κατοχή. Στηρίζει τα αιτήματα για ανεξάρτητο, ενιαίο και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτο δίπλα στο Ισραήλ στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για να επιστρέψουν οι πρόσφυγε και να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι από τι Ισραηλινέ φυλακέ. Για όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα στέκονται φανατικά στο πλευρό των κατοχικών δυνάμεων όπω υπαγορεύει η γραμμή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Γιατί μοιράζονται κοινά συμφέροντα και κοινά οράματα για την περιοχή. Γιατί για όλη αυτή τη θηριωδία στην Παλαιστίνη έχουν βάλει το χεράκι του όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει που σταθερά ενίσχυαν τι παντό είδου σχέσει με το κράτο του Ισραήλ, έχουν μπει μπροστά στου ευρωατλαντικού ενεργειακού σχεδιασμού και στηρίζουν το κράτο δολοφόν ω στρατηγικό εταίρο. Από το 2015 υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα τη Ελληνική Βουλή για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτου. Και το αγνοούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τώρα η κυβέρνηση εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε αυτά τα ανατοϊκά σχέδια. Όχι απλά κάνει πλάτε στο Ισραήλ, αλλά έχει παραχωρήσει τη βάση τη Σούδα. Έχει στείλει φρεγάτα συνοδεία στο Αμερικανικό αεροπλανοφόρο που στηρίζει την επίθεση στου Παλαιστινίου, ενώ και άλλα ελληνικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην περιοχή έτοιμα να εμπλακούν. Ο ίδιο ο Μητσοτάκη ετοιμαζόταν να πάει στο Ισραήλ για να στηρίξει την επίθεση, αλλά και για να δηλώσει το παρόν. Ο Σκέρτσο, υπουργό επικρατεία του Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ έδωσε το στίγμα. Τι είπε, Η Ελλάδα λέει είναι παίκτη. Έχει ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Και είναι γεγονό, γιατί έχει ρόλο δίπλα στο κράτο δολοφόνο και τα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν μερικέ μέρε, με αφορμή την επίθεση τη Χαμά, έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση για να πει τι, ότι καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση σε βάρος του Ισραήλ και καταγγέλει τη συνεχιζόμενη βία από όλε τι πλευρέ. Μάλιστα, έστειλε για τη Δούρου να εκφράσει την αλληλεγγύη στον πρέσβη του Ισραήλ. Τι ίδιε μέρε, το Πασόκ καταδίκασε απερίφραστα και ανεπιφύλακτα την τρομοκρατική επίθεση και η ελληνική λύση, Έκανε λόγο για μία από τι πλέον αποτρόπε τρομοκρατικέ επιθέσει τη σύγχρονη ιστορία. Και από κοντά και το ναζιστικό μόρφωμα, αυτοί που ονομάζονται Σπαρτιάτε, που καταδίκασε τι συνεχιζόμενε τρομοκρατικέ επιθέσει εναντίον του άμαχου πληθυσμού του Ισραήλ και εξέφρασε τη στήριξή του στον πληττόμενο λαό του Ισραήλ για την τραγική απώλεια δεκάδων πολιτών και στρατιωτών. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχω ξαναδεί. Αλφαδιά στην ευρωατλαντική γραμμή από όλου του. Τόσα χρόνια βέβαια που οι Παλαιστίνοι ζουν τα πάνδυνα. Μία ανακοίνωση καταδίκη από όλου αυτού δεν είδαμε. Όταν το κράτο του Ισραήλ σκότωνε παιδιά στη Γάζα, συνιστούσαν αυτοσυγκράτηση. Με μία λέξη: Υποκριτέ. Τίποτα άλλο. Εμεί θα βρισκόμαστε πάντα στην ίδια πλευρά, εκεί που βρισκόμαστε τόσα χρόνια. Στι πορείε με τι Παλαιστινιακέ Σημαίε, με τα αδέρφια μα του Παλαιστίνιου στα ίδια μπλοκ, να φωνάζουμε για τη ελευθεριά του τόπου του. Πάντα στην ίδια πλευρά. Των λαών που αντιστέκονται για να ζήσουν. Θα βρισκόμαστε στου δρόμου. Θα φωνάζουμε για να βγει η Ελλάδα από το σφαγείο, όπω βρεθήκαμε χτε στη μεγάλη συγκέντρωση των συνδικάτων και άλλων φορέων στην Αθήνα, στι πορείε που έγιναν και θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Εκεί που η φωνή μα ενώθηκε με τις φωνές από τον Τάλας, το Σικάγο, το Σιάτλ και το Μόντρεαλ. Με τις φωνές από το Όσλο, το Μπέλφαστ, το Άμστερνταμ, τις φωνές από τις Βρυξέλλες, τη Μαδρίτη και την Κωνσταντινούπολη. Τις φωνές από τη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση Μακρόν απαγόρευσε τις κινητοποίησεις αλληλεγγύης τους Παλαιστινίους. Εκεί θα βρισκόμαστε. Πάντα στην ίδια πλευρά... Αυτή που εκφράζει το ΚΚΕ στην Ελλάδα. Πάντα στην ίδια πλευρά με τους λαούς που αγωνίζονται. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μπορεί σήμερα να μην μιλήσαμε για τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει, δεν χανόμαστε. Ίσα ίσα γινόμαστε και περισσότεροι και πιο δυνατοί, γιατί τώρα είναι έξι πια οι δημοτικές αρχές που θα δίνουν τη μάχη μαζί με το λαό της πόλης τους. Γιατί το ΚΚΕ κατέγραψε πάνω από 10% στις περιφέρειες όλες τις χώρες. Γιατί συνεχίζεται αυτό που είδαμε στους δρόμους τα προηγούμενα χρόνια και στις κάλπες τον Ιούνι. Να δυναμώνει μέσα στην ελληνική κοινωνία ένα ρεύμα που δεν ανέχεται να ζει με τα λίγα, δεν ανέχεται τη βαρβαρότητα ότι γίνεται περισσότερο ο κόσμο που ακούει όσα έχει να πει το Κουκουέ και παλεύει μαζί με το Κουκουέ. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μέχρι τότε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσει.